Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται η 28χρονη που φέρει αιμορραγικές θλάσεις εγκεφάλου και κατάγματα στους δύο μυρούς. Η οδηγός του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκει στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο Αγίου Αμβροσίου Βουνιού χθες υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού δίνει και η 27χρονη η οποία βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η νεαρή έφερε ακατάσχετη αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε καταστολή. Εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 28χρονου συνοδηγού. Τα κομμάτια του παζλ προσπαθεί να ταιριάξει η τροχέα Λεμεσού σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανατηφόρου. Απαντήσεις θα δώσει η αναπαράσταση του δυστυχήματος, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Α, ανέλαβαν να κάνουν ειδικοί εμπειρογνώμονες της τροχέας. Την ίδια ώρα οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες σε σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα. Οι πρώτες εξετάσεις που είχαν γίνει στη σκηνή του δυστυχήματος με την άφηξη της αστή καταλήγουν σε έναν αποτέλεσμα. Το οποίο όμως θα μπορούσε να ήταν πιο βάσιμο εάν είχαμε και ανεξάρτητη μαρτυρία από άλλων πρόσωπων. Το δυστύχημα συνέβη χθες το μεσημέρι και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Μαρούλας Χριστοδούλου, 74 χρονών από το Βουνί.